Πάμε, πάμε. στου καλεσμένου μα. Κοντά μα θα δείτε τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκή Πολιτική. Κύριε Καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, καλή Καλώς ήρθατε. Δομμάδα, καλή, καλημέρα σα. Και <σκεκρινίδη> ο πτέρναχο ο κύριο Γεωργού επίση εδώ για να τα συζητήσουμε καλή μετά. Καλώ ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Τι είναι τώρα αυτό, Δεν ξέρουμε πια τι να αναλύσουμε, τι να πρωτοαναλύσουμε για την Τουρκία. Εκεί που λέμε ότι είμαστε σε ένα καλύτερο περιβάλλον, έγινε συνάντηση των δύο ανδρών και όντω αναπτύχθηκε τέλο πάντων. Κάτι θετικό, έτσι αισθανθήκαμε. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα, μια Καλύτερη τέλο πάντων ατμόσφαιρα. Εδώ ξαφνικά στρίβουν τα κανόνια τώρα πάλι. Mm. Και οι όλμοι. Ναι, ένα σχόλιο σύντομο πρώτα, θα ήθελα να μου επιτρέπετε, σε σχέση με τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με του ποντίου, τον ποντιακό ελληνισμό κτλ. Δεν θα μπω στην ουσία αυτή τη στιγμή, την ξέρουμε. Θα το πούμε με αναλυτικά ουσία. μετά. Ωραία, μια ναι. πολύ γρήγορη παρακαλώ, και επισήμανση. Δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών να κάνει διάκριση στην ελληνική δημόσια πολιτική συζήτηση. Και είναι η είναι, μάλιστα. ναι, ναι ποια είναι η σόφρονα άποψη και η ακροδεξιά Λέψε. λαϊκή άποψη, λαϊκιστική άποψη και εκεί θα έπρεπε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει αρμοδίως, διότι δεν, δεν είναι εξαιρετικά παρεμβατικό αυτό. Ναι, ναι. Από Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, ναι. Ας, ναι. Δεν είναι, το ποιος είναι κύκλους... στόχρον, και ποιο <συνέλεγμα> είναι λαϊκιστής ή ακροδεξιό. <συνέλεγμα> και αυτό είναι για μένα εξαιρετικά ενδιαφέρον <κυνέλεγμα> και πρέπει να επισημανθεί και είναι απαράδεκτο και πρέπει να το πούμε ότι είναι απαράδεκτο. Έτσι, πρέπει δεν είναι δουλειά... <συνέλεγμα> το δουλειά, 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 δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών τη Τουρκία. Επειδή χθε το βράδυ βγήκε αργά, στι 10 ώρα βγήκε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη Τουρκία. Φαντάζομαι συγγνώμη δηλαδή 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 Το δηλαδή. δηλαδή φαντάζομαι σήμερα, και εγώ. Ναι, αλλά δηλαδή όχι μόνο ω προ πω... το περιεχόμενο, ω προ του χαρακτηρισμού. Δεν ναι. είναι δουλειά δηλαδή. του να κρίνουν τι είναι σόφρον και τι είναι ακροδεξιό ναι. 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 δηλαδή, ναι. στην ελληνική πολιτική συζήτηση. είναι παρέμβαση σε αυτό, Είναι παρέμβαση στην ελληνική πολιτική συζήτηση. Και είναι ομή και είναι απαράδεκτη και είναι αυτή που είναι. Τώρα, σε σχέση με τα ραντάρ λοιπά, να πω καταρχήν ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προχωρήσει όπω όφιλε και σταδιακά κάνει σε ένα σύστημα δορυφορικό. Όπω προσπαθεί η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία σαν χώρε, mm -hmm. όπω οι ΗΠΑ έχουν κάνει, όπω η Κίνα, όπω προσπαθεί η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα κλπ. εκεί θα είχαμε πολύ καλύτερη ω Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί είμαστε εντό και η Τουρκία είναι εκτό. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Αυτό είναι μια γενική επισήμανση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει η ίδια αυτό που έχουν οι ΗΠΑ, που προσπαθούν χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι συνολικά η Ένωση. Πάμε τώρα σε αυτό που ρωτήσατε. Νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Πρώτον, δεν είναι δουλειά τη Τουρκία να, να, μπει σε συζήτηση για το πού σε ελληνικά, βεβαίω, προφανώ. Γιατί αυτό το είδα σε μια ασάφεια να κινείται η συζήτηση που πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο μετέδωσε ο Μανώλη Κωστήδη από εκεί. Ασάφεια από πλευρά των Τούρκων. Δεν είπε κανεί ότι θα κατασταθούν έξω από τη Σμύρνη ακριβώ ελληνικά ραντάρ για να ναι. δημιουργείται αυτή η εντύπωση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι βεβαίω, νομίζω το πάτε κι εσεί όταν πήγατε δεν είναι συστοιχίε πυράβλων, ραντάρ είναι. Τα οποία έχουν πρωτίστω ένα αμυντικό σκοπό και σε τελική ανάλυση είναι στα σύνορα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση mm. και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και έχουν μηδενική δύναμη πυρό. Καλά, δεν είναι αυτή η δουλειά. Και τρίτον, όσο υπάρχει και μια αποφατική στρατιά απέναντι, όσο υπάρχει ένα κάζου μπέλι απέναντι, βεβαίω το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνα και άλλοι θεσμοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για να κλειδώσουν εντό αγωγικών το Αιγαίο. Τώρα το ότι η Τουρκία περιμένει και ελπίζει να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί έω υποχωρητικοί, αυτό νομίζω το έχει εμπεδώσει ο κάθε Έλληνας. Είτε θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε σόφρονα, είτε λαϊκιστή, είτε δεν ξέρω πώ αλλιώ. <Και> Άρα είναι μια πολύ χαρακτηριστική και όχι έκπληξη βεβαίω αντίδραση που δεν θα πρέπει να υπάρχει. Όχι η ελληνική πρωτοβουλία δεν πρέπει να υπάρχει. Η, η τουρκική αντίδραση δεν πρέπει να υπάρχει. Και θέλω να ελπίζω ότι η αντίδραση θα είναι μόνο στα λαϊκιστικά τουρκικά μέσα και όχι. Ε, στην, στην επίσημη Τουρκία. Θα το δούμε όμως αυτό. Ναι, ε, να φάνει. Τι λέτε, κύριε Πετροάρχη. Κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό το σκηνικό που είδαμε για τα ραντάρ και όχι μόνο, ε, είναι στημένο. Φαίνεται καθαρά. Ε, σωστά εντόπισε ο κύριο καθηγητής, ότι όλη αυτή η ανάλυση είναι πεδαριώδη. Δεν είναι από ειδικού, mm -hmm. ούτε καν καλού δημοσιογράφους. Όχι ειδικού επί των mm -hmm. ραντάρ κτλ. Mm -hmm. Καταρχήν, καμία χώρα δεν ρωτάει από τα χωρικά της ύδατα και στο έδαφος της, αν θα εγκαταστήσει ραντάρ, για ποιο σκοπό θα είναι αυτά τα ραντάρ. Και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από ό,τι έχω διαβάσει, mm -hmm. είναι για θαλάσσια επιτήρηση. Mm -hmm. Δεν είναι για να, να κοιτάει μετανάστες, να κοιτάει ποιο είναι παράνομος, ποιο κολυμπάει παράνομα. Γιατί το σηκώνουν. Το σηκώνουν επίτηδε, διότι Γιατί? εγώ έχω πει, κύριε Παυλόπουλε, ότι η υπόθεση Θαλάσσια Πάρκα έδωσε το, μία το λαβή το... στην το... Τουρκία yeah. να κάνει αυτό που γνωρίζει mm. και κάνει πάρα πολύ καλά: Προβοκάτσια να mm. πατήσει επάνω σε κάτι για να στηρίξει άλλε επιδιώξει που έχει. Ποιε είναι οι επιδιώξει, mm. ότι τα νησιά παρόλο ότι είναι μακριά από τα τρία ναυτικά μίλια που προβλέπει η συνθήκη τη Λοζάνη, mm. επειδή δεν τα ονομάζει συνθήκη, πρέπει να τα ξανακουβεντιάσουμε, να δούμε mm. ποιανού είναι. Δεν λέει ότι είναι δικά τη. λέει να τα δούμε ποια είναι. Επομένω, τα υπόθεση στα θαλάσσια πάρκα τη δίνει μία λαβή, αν θέλετε, στον αέρα. Αυτό Α... όμω δεν διαψεύδει τον. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Παρακαλώ. Αυτό δεν διαψεύδει τον Φιντάν. Το. Τον Φιντάν. Ενώ ότι ο Φιντάν την επομένη που έφυγε ο κ. Μητσοτάκη από την Άγκυρα, βγήκε και αποκάλυψε ότι η Τουρκία έβαλε κόκκινη γραμμή στον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα θαλάσσια πάρκα και ότι υπήρξε και μία συνεννόηση, σωστά. Έτσι δεν το είπα, εμπάνω στο να το είχε μεταδώσει ο Μανώδη. Αυτό ισχυρίστηκε. Μάλιστα. Ο κ. Μουζωτάκη, εδώ που ήταν, την μεθεπομένη, είπε ότι τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουνε, δεν έχουμε λόγο να ρωτήσουμε κανέναν. Είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργό, Ότι εμεί συζητάμε <κυρίζει> και ναι. έχουμε την ευθύνη ναι. για τον εθνικό μα θαλάσσιο χώρο. Βάλιστα. Δεν είπε ότι θα κάνει σε μη ναι. ορισμένο χώρο θαλάσσιο Βάλιστα. πάρκο. Βάλιστα. Αν υπάρχει κοινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. να κάνουμε και σε χώρο εκτό χωρικών υδάτων, ναι. θα το κάνουμε. Θέλει να ρωτήσω ο Μανώλης, κύριε. Ε, Αρχιέλα, Μανώλη και δεύτερον, αρχιά Εγώ ε, Ήθελα να ρωτήσω συγγνώμη. Ε, επειδή για αυτά λαντά, το, τα τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ενδεχομένω να μπορούν να ελέγχουν και τι υποβρύχιε και θαλάσσιε διελεύσει. Δηλαδή μπορούν να παρακολουθούν και τα υποβρύχια. Αυτό είναι αυτό, και ο σκοπό του. Μανώλη, όταν εγκαθιστάς ένα ραντάρ, έχει συγκεκριμένους σκοπούς. Στην επιφα... Πάντως είναι για επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου. Mm. Θαλάσσιος χώρος είναι κάτω από το νερό, μέσα στο νερό mm. και, και, και πάνω, πάνω από το νερό. το νερό. Στον αέρα να μην έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι, τους παρακολουθούμε από τώρα και τόσα χρόνια. Mm. Έχουμε ραντάρ. Έρευνα αέρο που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Αλλά... Μα και εδώ τώρα, άμα θέλει η Ελλάδα να παρακολουθήσει, δεν θα μπορούσε να τα έχει και πάνω στα νησιά και να μην το βρει και να μην το ξέρει κανεί. Ε... Θα μπορούσε να πετάνε θα... τα υπτάκια σου. η Ελλάδα να πει τι κάνει. Μα θέλει τα να κάνει αυτό. Πού πάει ένα να εκεί η γονό μου και τα βλέπουν όλα. Ε, ε βέβαια. Ελέγχουν και τη θάλασσα, ελέγχουν. Άρα, Άρα... το κάνουν επίτηδε δεν λειτουργεί, το τραβάνε. Ακριβώ. Ε. Ακριβώς. Επομένω, εκείνο το σημείο που θα έλεγα ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στην εξωτερική μα πολιτική, χωρί να είμαι ειδικό και να λέω σοφά πράγματα, από τη μια μεριά, επειδή έχουμε ένα γείτονα με τον οποίο θέλουμε να έχουμε καλέ σχέσει, είναι κέρδο και για τι δύο χώρε το ειρηνικό κλίμα των 15 μηνών. Εμεί κερδίζουμε χρόνο να φτιάξουμε την στρατιωτική μα ισχύ και όχι μόνο την οικονομία μα, κτλ. Και, και οι άλλοι έχουν ανάγκη από εκεί, διότι έχουν ανοιχτά μέτωπα all over. Γύρω-γύρω, εκτός από εμά, να δείξουν καλό πρόσωπο στι ΗΠΑ για να πάρουν και τα F-16, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουν ενισχύσει για διάφορα θέματα. Και οι δύο κερδίζουμε. Και αυτό εμένα δεν το βρίσκω κακό για γείτονε. Από την άλλη μεριά όμω, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που λέει. Αυτά να τα ξανακουβεντιάσουμε, αυτά δεν είναι δικά σου. Εγώ θα κάνω εκείνο, θα έχω τη μαβή βατάν, τη γαλάζια πατρίδα, είναι θα τη διδάσκω ε... και στα παιδιά μου. Επομένω, η εξωτερική πολιτική μα πρέπει να κινηθεί, θα έλεγα, στου ξηρού την ακμή. Τι εννοώ. Από τη μια μεριά θέλουμε συνομιλίε και ισχύα, από την άλλη μεριά όμω πρέπει να προβάλλουμε εκεί που πρέπει να προβάλλουμε ότι έχουμε ένα γείτονα με απαιτήσει παράλογε. Εδώ αυτά εμεί θα τα βάλουμε, κύριε Ελλάδα, γιατί ενισχύουμε για κάτι. Είναι προφανέ ότι οφείλουμε να ανησυχούμε για κάτι. Ε, Αφενό, υπάρχει η διάσταση τη επιτήρηση ενό χώρου, ο οποίο στο παρελθόν και σε μικρότερο βαθμό και σήμερα, πολύ μικρότερο βαθμό αυτή τη στιγμή, έγινε οδό μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων, mm -hmm. και κανεί δεν μα εξασφαλίζει ότι θα ξαναγίνει αυτό. Άρα, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει σε αυτό το αρχιπέλαγος, που ουσιαστικά είναι το Αιγαίο. Αυτό είναι απολύτω λογικό για οποιονδήποτε σόφρονα, mm -hmm. αφού η έκφραση, στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σόφρονα ε, γνώμη. Ε, το άλλο όμω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση, επειδή ξέρετε τίποτα δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού όπω λένε, όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να στέλνει και το σήμα και στην Τουρκία αλλά και στου φίλου και συμμάχου mm. στη Γαλλία, στι ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, παντού, ότι υπάρχει ανοιχτό ζήτημα. Δεν είναι τα πράγματα ωραία διότι υπήρξαν τρει συναντήσει και θα υπάρξει ελληνία και ανταλλάσσονται χαμόγελα και προχωράει η λεγόμενη θετική ατζέντα με τα 25-27 mm. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία σε τελική ανάλυση δυστυχώ. Είναι ουσιαστικότερα μακροπρόθεσμα από τα θέματα τη θετική ατζέντα. Και λέω ότι ουδένει μονιμότερο του προσωρινού, ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια εντύπωση, και ευτυχώ αυτή η συζήτηση έχει και μια θετική, ας το πούμε έτσι, διάσταση, ότι δεν επιτρέπει σε αυτή την παραπλανητική λίγο συζήτηση να καταλύσει τα πάντα και να τα σκεπάσει. Mm -hmm. Να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι έχουμε λύσει τα θέματα yeah, με την Τουρκία. Yeah. Η Τουρκία αντιδρά. Δεν αγάπη και καταλλαγή μόνο. Και υπάρχει μόνο αγάπη και αλληλεγγύη και συνεννόηση. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν ε, είναι. Επίση, η εξελίξη στην περιοχή. Είδατε ότι προ λίγο το Ιράν ανακοίνωσε και επίσημο ότι είναι νεκροί και ο πρόεδρο και ο, και ο υπουργός εξωτερικών. Δεν γνωρίζουμε τι έγινε. Προφανώ, θεωρούμε. Ναι. Περιμένουμε να δούμε αυτό το ατύχημα, τι ατύχημα ήταν. Όμω, μην ξεχνάμε ότι είναι μέσα σε 50 μέρε από τώρα που πρέπει να υπάρξει εκλογή νέου πρόεδρου στο Ιράν. Συστά, συστά. Και μην ξεχνάμε επίση, μακροπρόθεσμα, mm -hmm. ότι το μεγάλο ζήτημα που θα ανοίξει και θα το παρακολουθήσουμε πολύ κοντά το Ιράν mm -hmm. είναι μια δύναμη τη περιοχή που επιδρά στα πάντα Μας. και σίγουρα στην Τουρκία. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τη διαδοχή του Χαμενέη, γιατί εκεί είχε σχεδόν κλειδώσει ότι ο Ράισι θα γίνει δηλαδή ο ανέβαινε... Άρα ξανανοίγουν πάρα πολλά θέση, μέτωπα βέβαια. στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι ακριβώς δίπλα, mm -hmm. και η Τουρκία θα έχει την ευκαιρία να δείξει. Πού θέλει εντάσει, mm -hmm. όπω σωστά είπε και ο Στέραχο. Θα ξαναπάρουν πάντου... θέση, λέτε, οι δυνάμει. Νομίζω θα υπάρχει. έχουμε μια νέα, ακριβώ εξαιτία των εξελίξεων στο Ιράν, που θα δούμε πώ θα είναι. Άρα, ξαναφτιάχνετε μια Ξανθέχτε εικόνα μια εκεί. Μια εικόνα η οποία θα, θα επηρεάσει τα πάντα, διότι το Ιράν Ας. είναι μια δύναμη. Είδαμε τι έκανα στο Ισραήλ, στο ναι, Πακιστάν, βέβαια. έτσι. Η, η Ραΐς Μπορεί ήταν να συνδέονται παρακολή. αυτά τα ζητήματα αυτό που συνέβη μετά του Ισραήλ, τι επιθέσει που είχαμε από το Ιράν, την απάντηση του Ισραήλ προ το Ιράν. Δεν, δεν, δεν το ξέρουμε. Δεν ο ο Χιού έλεγε το περίφημο ότι. Βέβαια, έχουν πολλοί αιώνε από τότε, ότι η εξήγηση σταματάει όταν ο ανθρώπινο νου. Ε, αισθάνεται ότι μπορεί να φτάσει σε μια έτσι εξήγηση mm -hmm. και ησυχάσει. Mm -hmm. Δεν είμαστε εκεί, έτσι περιμένουμε να δούμε τι εξηγήσει μπορούν δοθούν. Αλλά πέρα από, από αυτά που σκεφτόμαστε mm -hmm. όλοι, υπάρχει κάτι που δεν σκεφτόμαστε, ίσω πέρα από το ατύχημα. Ο Μίχλι, mm -hmm. ενδεχομένω κακό σταθμό. Σταθήκε κλπ. κλπ. Ναι. Σκεφτόμαστε διάφορου εξωτερικού παράγοντε όλοι. Mm -hmm. Δεν έχουμε ιδέα αν, συν, αν συνέβη. Επίση, σκεφτόμαστε όμω το εξή που το ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρέ εντάσει στο εσωτερικό του Ιράν. Σε σχέση με τη διαδοχή <coughs> του Χαμενεή, <coughs> ήταν ορισμένοι, ενδεχομένω και ο ίδιο ο Ραίση, που θέλαν το Ραίση στη θέση, τον πρόεδρο στη θέση του λαού του Σχετικού ηγέτη. Στην πρώτη ρόλο του. Βέβαια, ουσιαστικά στον πρώτο ρόλο που σα έλατε. Υπήρχε μια άλλη τάση η οποία θέλει έναν πιο άμεσα συνδεόμενο με τον εμ, Μακαρίτη, τον Χόμενη. <coughs> Να διαδεχτεί τον Χαμενέη. Άρα υπάρχει και μια εσωτερική διάσταση συγκρούσεων mm -hmm. στο Ιράν. Αυτό δούμε, μπορεί αυτό. να εκδηλωθεί, λέτε τώρα. Υπάρχει... Θα υπάρχει μια περίοδο ε, όπου να υπάρχει μια αστάθεια. 50 μέρε σίγουρα κρίσιμο. θα δώσουν και στην αντιπολίτευση που είναι πολύ ισχυρή, απλά δεν φαίνεται yeah. λόγω αυτού του στιγμού καθεστώτο που καταπιέζει mm. στο Ιράν να εκδηλωθεί. Και ενδεχομένω σε άλλε χώρε τριγύρω να πάρουν θέση yeah. σε σχέση με αυτό που θα γίνει μέσα στην κυβέρνηση. Παρακολουθούμε ακόμα χαρτογράφητο. θα συμβεί. σε μια περίοδο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, να το πω έτσι, σχέση με το Ιράν και του γειτονέ του. Εσεί τι λέτε κύριε Περαρχέ και επ' αυτού, για να μα πείτε. Αν έχετε εικόνα αυτού του ελικόπτερου που κατέπεσε, mm. τι ελικόπτερο ήταν αυτό. Από τι πληροφορίε που έχουν διαρρεύσει, δεν φαίνεται να είναι ένα καινούριο σύγχρονο ελικόπτερο με όλα τα μέσα ναι. που μπορεί να πετάει σε τέτοιε καιρικέ <coughs> συνθήκε. Ότι... Το λέμε, ε... γιατί μα κάνει εντύπωση τώρα ένα τέτοιο κορυφαίο πρόσωπο να ταξίδευε με ένα τέτοιο μέσο. Πρώτο το οποίο, όπω αυτό... λέτε, δεν έχει για τα πιο σύγχρονα συστήματα, αυτό διαβάσαμε και εμεί που δεν είμαστε εκεί. Έτ, έτσι, βγήκε στην, ε, στη δημοσιότητα. Από mm. Απ' την άλλη μεριά πετάνε τρία ελικόπτερα κοντά υποτίθεται στην ίδια περιοχή και, πέφτει το έδο. και χάνεται αυτό που έχει τους επισήμους. Ναι mm. βέβαια. Αυτομάτως mm. η θεωρία των πιθανότητων τον λέει γιατί χάθηκε αυτό και δεν χάθηκε άλλο, mm. ακόμα mm. άλλο ένα. Ή... Στιγμή που πετώσαν πολύ κοντά. Και ήταν τρεις επίσημοι μέσα. Ο υπουργό, mm. ο, ναι. ο πρόεδρος. Και τρίτον, ο περιφερειακό διοικητή. Mm. Ναι. Ήταν, τρεις ήταν, ναι. ήταν όλοι μέσα σε... ναι. ήταν στο, ήταν ίδιο ελικόπτερο. Άρα μπορεί να συμβαίνει και αυτό. είναι και ναι. Είναι και λάθο αυτό να είναι και ναι. οι τρει στο ίδιο σωστά, σωστά. σωστά, ναι. Αλλά α υποθέσουμε. Για λόγου ασφαλεία. Κοιτάξτε... Ση... Αυτό... αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Αυτή... Να μα οδηγήσει σε άλλε θεωρίε. Αυτοί προσγειωθήκαν στο Αζερβαϊτζάν για να κάνουν τα εγγένεια ενό υδροελεκτρικού φράγματο. Πράγμα. Ναι. Και από... πήγανε με ελικόπτερα γιατί ίσω αυτή η πόλη δεν έχει αεροδρόμιο να χρησιμοποιήσουν ναι. από την Ταχεράνη αεροπλάνο. Και θα φεύγανε. Το Αζερμπαντζάν έχει πολλούς φίλους στη γειτονιά. Mm -hmm. Δέχεται κάποιοι να ενδιαφερόντουσαν, να ξέρανε το όλο πρόγραμμα. Mm. Πολλά σενάρια. Ο, Κοιτάξτε. τον καιρό δεν το ξέρανε στην περιοχή. Τώρα φεύγουν, έχουν μέσα τώρα εσύ. Έχουν μέσα αυτέ τι της τη ηγεσία. Γίνεται χαμό από πλευρά καιρού. Ξέρουμε ότι έχουμε καταιγίδε, έχουμε βροχέ. Έχουμε πυκνή ομίχλη που δεν βλέπει τίποτα. Αυτό δεν το γνώριζαν πριν φύγουν. Τα ή δύο... να αλλάξουν διαδρομή ή να πούν, α μην φύγουμε σήμερα. Τα δυστυχήματα, κύριε οικονόμου, mm. για να συμβούνε πρέπει να γίνουν μικρέ παραλήψει ή αστοχίε, αλλά αλυσιδωτέ. Μικρέ, αλλά αυτό δεν είναι μία μικρή. Δεν με καταλάβατε. Ναι. Για να γίνει αυτό το τελικό Μάλιστα. έχουν γίνει παραλήψει από πριν, α... πριν από την απογείωση έχουν ξεκινήσει. Ναι, ναι, ναι. Θα σα θυμίσω ε. το πολωνικό, αν με αεροπορικό ατύχημα που πήγαιναν στη, στη, Ρωσία και πέσαν όλοι στο δόθηκε ο πρόεδρο. Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια παρόλο και. Πιστευτά και απίστευτα. Επισήμου. Πιστευτά και απίστευτα. Μανώλη, τι, τι να Επισημάνω μόνο για, κάτι. Για το Αζερμπαϊτζάν. επειδή. Μισό λεπτό, Μανώλη, να, να ολοκληρώσει ο κ. Στέρνο. Ναι, 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 ναι Η τουρκική πολιτική, ο Μανώλη θα μα βοηθήσει σε αυτό. Έχω προσέξει δύο-τρία σημεία. Τον τελευταίο καιρό, γιατί γίνανε μαζεμένα, δίνει μια συνέντευξη ο Τούρκος πρόεδρος σε ελληνική εφημερίδα. Σε δύο σελίδες έχουμε όλο την εξωτερική τουρκική πολιτική, καταγεγραμμένη και υπογεγραμμένη, με τις ερωτήσεις του Μανώλη. Και την άλλη μέρα συζητάμε. Σαν φίλοι. Κάνει τζαμί την μονή της χώρας και καλεί τον Πατριάρχη για γεύμα. Βλέπετε εγώ, ο, κα, ο κακός έτσι, ερμηνευτής ναι, ναι. τη σημειολογία της εξωτερικής πολιτικής, mm -hmm. λέω ότι εγώ θα σε απειλώ, εγώ θα σου ζητάω, εγώ θα κάνω τα δικά σου μνημεία σε εισαγωγικά Με, υπό θα υπό σε... Αλλά θα είμαστε και Αλλά θα σε αναγκάζω να συζητάς κιόλας. Ναι. Η ερμηνεία που θα δίνουν στην εικόνα και στη σημειολογία της εξωτερικής πολιτικής οι σύμμαχοι μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να το προσέχουμε. Ε, αυτό, αυτό λέμε από πάρα πολύ. Άρα οι σύμμαχοι δημιουργούν, λέτε, μια λάθος εντύπωση. Έτσι, ναι, πρέπει ναι, ναι, να το προσέχουμε ναι, ναι. να μην δημιουργούν. Ε, ε, ναι. Ναι. Όμως μπορείς, είναι εύκολο να πάει στον άλλο δόμο. Να ότι ξέρεις κάτι Τόσο... είναι. μην υπάρχουν Ο... συναντήσει Ο... κορυφή συνεχώ, βεβαίω είναι εύκολο, ναι, αλλά πάμε εύκολο. σε μια άλλη ναι. συζήτηση, σε βεβαίως είναι εύκολο. Μάλιστα. Είναι μια άλλη συζήτηση, το κατανοώ. Ναι. Αν θέλετε δεν μπαίνουμε σε αυτήν. Μανώλη. Mm. Ε, ε, επειδή αναφερθήκατε <χ> πριν <χ> στο Αζερμπετζάν, εγώ αναφέρομαι όχι στο γεγονός για το Αζερμπετζάν, επειδή αναφερθήκατε, το Αζερμπαϊτζάν είχε πάρει την απόλυτη στήριξη του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον των Αρμενίων και είχε λάβει τη στήριξη και με τα μη επανδρομένα και διάφορα άλλα. Και βοήθεια μεγάλη. Άρα υπάρχει μια πολύ στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών, ανεξάρτητα από το πώ θα άλλο. Αλλά δεν ξέρουμε τίποτε άλλο. Ναι, όχι, τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ρωτήσατε και πριν βγούμε στον αέρα. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωση ακούστηκαν πολλέ θεωρίε συνωμοσία χθε το βράδυ. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που φαντάζεστε το έριξαν, τι έγινε, τι ναι, συνέβη ναι, ναι. με το ελικόπτερο. Ε, είναι ο άνθρωπο που στήριξε, ήταν εναντίον του Ισραήλ, δηλαδή είναι Ήρανο. Και πριν από ένα μήνα έκανε και μια επίθεση για πρώτη φορά ναι, ναι, ναι. με, με πυράβλου. Και έκανε και στο Πακιστάν με, επίθεση, με όμως, να θυμίσω. Ναι. ναι. Σωστό. Mm. Σωστό. Mm. Σωστό. Ε, από εκεί πέρα όμω θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται πάρα πολύ διότι μιλάμε Ιράν-Τουρκία. Μαζί, ε, στηρίζουν απόλυτα τη Χαμά. Είναι οι χώρε που λένε ναι, είναι στρατό μα. Δηλαδή, προ φυλακή <Και> δήλωσε η Τουρκία, ε, ο Τούρκο πρόεδρο επίσημα. Ο Τούρκο πρόεδρο επίσημα δήλωσε ότι. Αυτή είναι η δήλωση του όταν είχε το μιζωτάκι. Είπε ότι χίλια άτομα τη Χαμά νοσηλεύονται στα τουρκικά νοσοκομεία. Η επίσημη δήλωση αυτή έχει καταγραφεί. Τώρα, αργότερα υπήρξαν κάποιε διαρροέ ε, που είπαν ότι δεν εννοούσε τους Χαμάς αλλά εννοούσε Παλαιστίνιους. Επίσημα όμω δεν υπάρχει μια διάψευση. Μάλιστα. Αυτό έχει δηλώσει. Άρα καταλαβαίνουμε και τι σχέσει που υπάρχουν και οι ισορροπίε που θα υπάρξουν στο επόμενο διάστημα. Θα δούμε μέσα στη μέρα. Έχουμε να ακούσουμε πολλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε Σίγουρα. και καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, και Καλή εβδομάδα. Ναι.